Κύριε Υπουργέ, η παρουσία σα και μόνο εδώ σήμερα στο συνέδριο των ασφαλιστών και αντασφαλιστών υποδηλώνει κάτι. Δύο λόγια για την ε, σημερινή παρουσία λοιπόν εδώ πέρα και πώ έχετε σκοπό να στηρίξετε την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Καταρχήν, το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό η κυβέρνηση να συμμετέχει σε τέτοια συνέδρια. Να συζητά με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδο, όπω και με άλλε αντίστοιχε ενώσει, για τι εξελίξει που αφορούν την ελληνική οικονομία η ασφαλιστική αγορά παίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Στη χώρα μα δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει το ρόλο που έχει σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι μπορούμε να δουλέψουμε μαζί με την ασφαλιστική αγορά, να δουλέψουμε μαζί με του θεσμικού επενδυτέ για να στηρίξουμε το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Ο Πρωθυπουργό πριν από τι εκλογέ είχε παρουσιάσει ένα σχέδιο τριών πυλώνων. Θεωρούμε ότι η κύρια η δημόσια διανεμητική και ανδιανεμητική σύνταξη θα παραμείνει ο βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους αλλά μπορούμε στην επικουρική σύνταξη και στα επαγγελματικά ταμεία να δώσουμε τη δυνατότητα στην αγορά να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες δυτικές οικονομίες και να εξισορροπήσει το προφίλ ρίσκου που σήμερα επιβαρύνει τον ασφαλισμένο και τον Είδαμε με την κρίση του 2010, πώ τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα επηρεάζονται από δημοσιονομικέ κρίσει, οι οποίε σε μια οικονομία πάντα έρχονται και παρέρχονται. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το δημογραφικό κίνδυνο, που είναι ιδιαίτερα έντονο. Σύμφωνα με την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2070, η Ευρώπη θα έχει συρρυκνωθεί στο 4,5% του παγκοσμίου πληθυσμού. Η Ελλάδα δυστυχώ προηγείται σε αυτή τη ροπή μείωση του πληθυσμού, γύρανση του πληθυσμού και έτσι χρειάζεται το ειδικό μα ασφαλιστικό σύστημα να λάβει και αυτό υπόψη. Το σύστημα των τριών πυλώνων είναι ένα πιο εξορροπημένο σύστημα, διαχέει τον κίνδυνο καλύτερα και σε επικουρικέ συντάξει μπορεί να δώσει ρυθμό. Απόδοση των επενδύσεων πολύ υψηλότερο από ό,τι δίνει σήμερα η δημόσια επικουρική ασφαλή. Τώρα, μπορείτε να μα δώσετε μερικά στοιχεία για τι επικουρικέ συντάξει που ετοιμάζετε, ποια θα είναι τα, τα κύρια σημεία του. Συνδυάζουμε ένα σύστημα ανοιχτή αρχιτεκτονική, όπου θα κεφαλαιοποιείται από 1η-1η του 2021 η σύνταξη των εισερχόμενων στην αγορά εργασία, όπου θα μπορούν να διαλέγουν μεταξύ του δημόσιου παρόχου του ΕΤΑΕΠ ή άλλων εναλλακτικών παρόχων, επενδυτικών προϊόντων, οι οποίοι φυσικά θα ελέγχονται και θα ρυθμίζονται από τι αρμόδιε αρχέ, την Τράπεζα τη Ελλάδο και την Επιτροπή Κεφαλαίου Σε αυτό το σύστημα, οι εισφορέ του καθενό και του εργοδότη του θα μπαίνουν στο δικό του ασφαλή ατομικό λογαριασμό, θα επενδύονται σύμφωνα με τι δικέ του εντολέ, ο κάθε ασφαλισμένο θα μπορεί να επιλέξει την επενδυτική στρατηγική μέσα στα όρια που θα του δίνει ο νόμο, και όταν φτάσει στην ηλικία συνταξιδότηση, την οποία επίση θέλουμε να αφήσουμε να είναι πιο ευέλικτη από την στην κύρια σύνταξη, εντό κάποιου ορίου, να λαμβάνει μια ισόβια πληρωμή και να μπορεί ένα μέρο αυτή να το κάνει εφάπαξ. Είναι λοιπόν ένα σύστημα ανοιχτή αρχιτεκτονική, ένα σύστημα το οποίο αντιγράφει τι βέλτιστε πρακτικέ που ακολουθούν άλλα κράτη και θεωρούμε θα βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της, του ποστού αναπλήρωση των Ελλήνων ασφαλισμένων. Και Θα ήθελα να ρωτήσω για τα επαγγελματικά ταμεία. Πρώτον, τι σημαίνει ο δεύτερο πυλώνα για εσά και οι ενέργειε που θα κάνετε, ε, αν θα έχουν κάποια σύγκρουση, να το πούμε έτσι, με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, που είναι ο τρίτο πυλώνα. Θεωρούμε καταρχήν ότι είναι προτεραιότητα η αφομείωση τη ERP2 τη Ευρωπαϊκή Οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο, το οποίο πρέπει να έχει ήδη γίνει από τι αρχέ του 2019. Τελειώνουμε το σχετικό νομοσχέδιο για να βγει σύντομα σε διαβούλευση, που θα ρυθμίσει με τα νέα δεδομένα. Τα επαγγελματικά ταμεία θεωρούμε ότι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπω ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει και η ιδιωτική ασφάλιση. Θέλουμε να εναρμονίσουμε τη φορολογική αντιμετώπιση όλων αυτών των προϊόντων του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα με έναν τρόπο το οποίο να προσφέρει διαφάνεια στους ασφαλισμένου.